Η τραγική οικονομική κατάσταση των αστυνομικών βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στο Βόλο η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Κλάδου Χρήστου Φωτόπουλου. Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για δραματικές περικοπές στις αποδοχές τους τα τελευταία δύο χρόνια που φτάνουν το 45%, ενώ οι μισθοί τους έχουν κατρακυλήσει στα 700 με 800 ευρώ το μήνα. Οι μισθοί έχουν περικοπεί και οι νέοι που θα διαμορφωθούν από εδώ και πέρα θα είναι μειωμένοι κατά πολύ. Πέρα τούτου όμως είναι και το ηθικό μέρος, είναι και το πώς η υπηρεσία αλλά και η πολιτεία συμπεριφέρεται σε αυτό τον εργαζόμενο που κάτω από αντίξωες συνθήκες καλείται να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς παίρνουμε, δηλαδή έστω και αυτά τα 700-800 δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, γιατί πιθανώς η πολιτεία μας πληρώνει ανάλογα με τα κονδύλια, με τα χρήματα που υπάρχουν στα κονδύλια. Το σημείο είναι κομβικό. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία θα έπρεπε να έχει θωρακίσει τον Έλληνα αστυνομικό. Δυστυχώς δείχνει να αδιαφορεί. Είναι τραγική η οικονομική κατάσταση που ζούμε. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ερωτώμενος για το αν σχετίζονται τα απάνωτα κρούσματα διαφθορά στην ελληνική αστυνομία με την οικονομική απαξίωση του κλάδου, εξέπληξε με την ειλικρίνειά του. Όταν είσαι εξωθενωμένος, όποιος είναι επιρρηπής θα υποκύψει. Και θα δείτε ότι και τα περιστατικά αυτά θα αυξάνονται, θα διωγγώνται και θα είναι κρίμα και για το θεσμό της αστυνομίας αλλά και μια ευνομούμενη πολιτεία όπως είναι, θέλουμε να είναι η χώρα μας. Τα όρια μας εξαντλούνται. Το μόνο που μας έχει μείνει μέχρι τώρα ήταν η αξιοπρέπειά μας. Από ό,τι βλέπουμε, ακόμη και αυτή την αξιοπρέπειά μας επιχειρούν να την πάρουν. Μιλάμε για μισθούς πείνας πλέον και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση που είχε μεγάλη συμμετοχή τέθηκαν και τα εκρηκτικά προβλήματα των αστυνομικών σε ό,τι αφορά στις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ό,τι σήμερα συντελείται στο αγαθό της ασφάλειας γίνεται από το φιλότιμο του αστυνομικού. Ένα αστυνομικό που τον έχουμε από δεπιμπέο τράγο και για να κάνει οτιδήποτε δεν μπορεί να κάνει άλλους δημόσιους τομέας. Σίγουρα θα πάμε σε κινητοποιήσεις, όχι μόνο σε ένστολες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Πιθανώς θα εξεταστούν και άλλα ενδεχόμενα να πάμε σε πιο ριζοσπαστικές διαμαρτυρίες, γιατί πλέον λειτουργούμε οριακά.